Ο τίτλος είναι μάλιστα και έντονος. Προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας σε συνθήκες πανδημίας, αποτελεσματική διαχείριση μιας οικονομικής κρίσης, υγειονομικής κρίσης με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δεν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε θεωρητικά και πρακτικά να διαφωνήσει με μια τέτοια στοχοθεσία της ελληνικής προεδρίας. Ήρθε όμως η πραγματικότητα και η ευρωπαϊκή και η ελληνική για να διαψεύσει τη δυνατότητα αυτό να έχει την πραγματική του σημασία. Ο τρόπος με τον οποίο κυριολεκτικά πολυτραυματίστηκε το σύνολο των ευρωπαϊκών λαών από τον ιό, ο τρόπος με τον οποίο απειλήθηκαν με κατάρρευση τα σαθρά συστήματα υγείας, η μετατροπή του δημόσιου αγαθού της υγείας σε κοστολογημένο αγαθό, εν πολύς εξαρτώμενο από το παραλαμβάνεις ότι είσαι σε θέση να πληρώσεις, έχει μετατρέψει την υγεία σε εμπόρευμα και από την ώρα που μιλάμε για την υγεία ως εμπόρευμα, είναι αδύνατο να επιτύχει κάποιος εργαλεία και εργαλειοθήκη αντιμετώπισης του ζητήματος και ταυτόχρονα να λέει ότι τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Διότι για να προστατεύσει κάποιος τη ζωή, πρέπει να την προστατεύσει από όλες τις απειλές που συνεπάγονται. Υπονόμευση της υγείας, φθορά φυσική από τον χρόνο, μεταφορά μεγάλου πληθυσμού, είτε να το ξέρεις είτε όχι, στην κατηγορία των ευπαθών ατόμων. Φέρνω ένα παράδειγμα. Θα έπρεπε να συζητάμε σήμερα στην Ευρώπη διαφορετικά δικαιώματα μετακίνησης, κυκλοφορίας, επίπεδου ατομικής ευθύνης και προστασίας με βάση την ηλικία? Δεν υπάρχει στον κόσμο ολόκληρο και στην τεχνολογία η συνέστηση ότι η φθορά συνεπάγεται παραπανίσχες απαιτήσεις υγείας, οι οποίες έπρεπε να είναι αυτονόητες και μη κοστολογημένες? Μπορούμε να μιλάμε για ευπαθείς ομάδες και για υποκείμενα νοσήματα και να τηρούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν δεν έχουν τηρηθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ανίχνευση των υποκειμένων νοσημάτων? Ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν ασυμπτωματικοί ασθενείς σε μια πανδημία. Ξέρουμε αν υπάρχουν ασυμπτωματικοί φορείς υποκειμένων νοσημάτων ανεξαρτήτως ηλικίας? Έχουμε πρωτοβάθμια κάλυψη? Έχουμε έλεγχο από παιδική ηλικία? Έχουμε παντού υποχρεωτικούς εμβολιασμούς? Έχουμε δωρεάν αντιμετώπιση της ανίχνευσης των υποκειμένων νοσημάτων των πληθυσμών? Όταν θα μιλήσουμε και θα φτάσουμε να συζητάμε σε επίπεδο νομικό για την προστασία της υγείας, μπορούμε να εξισώσουμε τη διαδήλωση σε συγκεκριμένο χωρόχρονο πανδημίας με το πάρτι? Όταν έχουμε αποδεχτεί για όλα την αντίληψη του κέρδους και αφαιρούμε κάθε προσέγγιση μη ταξικότητας στην αντιμετώπιση της έννοιας δημόσιο αγαθό και οριζόντια μπορούμε να το ισοπεδώσουμε, τότε το ένα θα αντιμετωπίζεται με πρόστιμο και το άλλο πώς. Πώς. Όταν η απόσταση απαιτεί χώρο και ο χώρος είναι δημόσιος ή ιδιωτικός, κοστολογημένο σε επίπεδο ιδιοκτησίας. Πώς μπορείτε να μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα όταν η βασίλισσα της Αγγλίας μπορεί να αποσυρθεί σε παλάτι 100.000 στρεμάτων και ο άλλος πρέπει να μείνει έγκλειστος σε ένα διαμέρισμα 2 τετραγωνικών, 5 τετραγωνικών, 7 τετραγωνικών ανά άτομο με μια πολυπληθή και πολυμελή οικογένεια? Καθίσταται δηλαδή ευπαθής εκ των επιλογών του. Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου προβλέπεται η δυνατότητα των προσωρινών περιορισμών των διατάξεων. Την ίδια ώρα διαφαίνεται η τάση μιας εργαλειοποίησης. Είπατε, κύριε Υπουργέ, να μην υπάρξει εργαλειοποίηση και την ίδια ώρα είπατε ότι στη διάρκεια της Προεδρίας μπορεί να προκύψει εκείνο το εγχειρίδιο και εκείνα τα εργαλεία για να αντιμετωπιστούν. Πώς μπορεί να υπάρξει ένα ενιαίο εργαλείο? Στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέσα οι χώρες είναι ευρύτερες και περισσότερες από αυτές που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρύτερες και πολύ περισσότερες από αυτές που είναι μέλη της Ευρωζώνης. Υπάρχει ομάδα μέσα η οποία είναι μέλη του ΝΑΤΟ
υπάρχουν ομάδες μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο της Ευρώπης που κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά και στην επιβολή μέτρων και στην επιβολή αποκλεισμών και στην επιβολή τιμωριών, ακόμα και για βαθύτατες έννοιες όπως είναι η εισβολή και η κατοχή. Δεν έχει αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο στο Συμβούλιο της Ευρώπης η Ρωσία όπως η Τουρκία. Δεν έχει αντιμετωπιστεί η έννοια της εισβολής ίδια με την, στην Τουρκία και ίδια στην Ρωσία. Πάρα πολλά μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχουν στην καταπάτηση των δικαιωμάτων άλλων λαών, ενισχύοντας εισβολές από τις οποίες μας προκύπτει παραγωγή προσφύγων και μετά ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης ανά χώρα ή ανά ομάδα συμφερόντων τους πρόσφυγες στους οποίους παράγει τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, η συνθηματολογία περί ψηφιακής οικονομίας, για παράδειγμα, από μόνη της τεινάχθηκε στον αέρα, γιατί ως οικονομία έχει καθαρά το ταξικό πρόσημο του κέρδους. Οι πανδημίες συμφέρουν την ψηφιακή οικονομία. Τι συμφέρουν? Μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατρέπεται σε πανδημία ό,τι συμφέρει την ψηφιακή οικονομία, όπως τους κολοσσούς των τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι θησάβρισαν αποκόπτοντας τους ανθρώπους από τη φυσική επαφή. Εκ των πραγμάτων, δείτε τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι λαοί χυμάζονται και απειλούνται με πείνα και με έλλειψη εργασίας. Η Δανία καθορίζει σήμερα πού επιτρέπεται και πώς επιτρέπεται να πάνε οι πολίτες της, αλλά με διαφορετικό τρόπο διακυβεύεις τη ζωή σου στο αεροπλάνο, με διαφορετικό στο τρένο, με διαφορετικό στο ιδιωτικό αυτοκίνητο, με διαφορετικό, τι να σας πω, με αερόστατο. Κατά αυτήν την έννοια, αν θα θέλαμε να πρωτοπορήσουμε, θα έπρεπε, και που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει διαφορετική πολιτική στην Ελλάδα από τον κεντρικό πυρήνα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στην πραγματικότητα μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης λειτουργεί ενιαία ως παραγωγός κέρδους και αντιμετωπίζει την υγεία το λιγότερο δημοκρατικά σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει ενιαίος οργανισμός υγείας στην Ευρώπη που να αποφασίζει ποιο είναι το κατάλληλο εμβόλιο ή ποιο είναι το φθηνότερο ή ποια εταιρεία, σε ποια σύμπραξη με εταιρείες έξω από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο θα παράξουν το εμβόλιο. Θα βγει ή δεν θα βγει στη λοταρία του κόρδους και του κέρδους και της τιμολόγησης το εμβόλιο από τους κολοσσούς των εταιριών? Για ποια ανθρώπινα δικαιώματα μιλάμε όταν υπάρχει τιμολόγιο στην προσέγγιση, στον αριθμό παραγωγής, στον τρόπο διανομής των εμβολίων και των φαρμάκων? Ολοκληρώστε. Για να ολοκληρώσω, το ίδιο πράγμα ισχύει και για την πράσινη οικονομία. Πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι διατηρούν στο ακέραιο το δικαίωμα να μεταφέρουν τους ρήπους τους σε άλλες φτωχότερες χώρες. Να μετατρέπουν τα απόβλητά τους σε άλλες φτωχότερες χώρες. Και την ίδια ώρα, θεωρητικά, να καθόμαστε να συζητάμε στο επίπεδο των πανίσχυρων αστικών τάξεων και των κεφαλαιοκρατών αυτών των χωρών ένα εργαλείο ανθρώπινων δικαιωμάτων που να συνεπάγεται δημοκρατικό περιβάλλον και δημοκρατική πράσινη αηφόρο ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν έχουμε χώρες χωματερές, μεταφορά συντελεστή ρήπων, χώρες που έχουν υπογράψει, δεν έχουν υπογράψει τις διάφορες διεθνείς συνθήκες και σε τελευταία ανάλυση εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου με εξαιρετικά αμφίβολη αποτελεσματικότητα. Η πανδημία ήταν αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι λαοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το δημόσιο αγαθό παραμένει δημόσιο όσο το έχουν στα χέρια τους αυτοί που το ασκούν ως δικαίωμα και όχι αυτοί που τους το επιβάλλουν ως ατομική ευθύνη, έστω και με περιορισμό χρονικό εκτάκτων νομοθετικών διαδικασιών, οι οποίες εμπεριέχουν τη δυνατότητα να επεκτείνονται στο διηνεκές επαναλαμβανόμενα ανά πανδημία και ανά ευκαιρία.